Και μ' αρέσει που κρατάει λίγο το λαχανάκι. Και εμένα μ' αρέσει το λαχανάκι να μην λιώνει. Δηλαδή και στο λαχανοτολμά, εσύ στο λαχανό, δεν το θέλω λίγο να το μασάω. Ναι. Τι σου λέω. Η κανέλα, Ελένη, ξέρεις, δοκίμασε μόνο ένα λαχανάκι. Να δεις πώς συμπιάνει η κανέλα. Σας το λέω, το δηλώνω σήμερα. Τελευταία μέρα που οι καλεσμένοι βγαίνουν αμέσως μετά το φαγητό. Δεν έχω προλάβει να δοκιμάσω μισή μπουκιά. Δηλαδή αυτή η αλλαγή που εγώ έκανα φέτος την ξαναγυρνάω τούμπα, διότι δεν έχω καμία ελπίδα εδώ μέσα να προλάβω και εγώ μια φορά να τσιμπήσω. Και αυτό το παιδί παρεξηγείται, στεναχωριέται. Τελευταία μέρα θα μεσολαβεί άλλο θέμα και μετά θα βγαίνουν οι καλεσμένοι. Δεν προλαβαίνω να δοκιμάσω. Γιατί αξίζει να πάρουμε κανένα δυο κιλάκια, Ελένη. Έτσι. Αξίζει, ρε Γρηγόρη. Τώρα που αρχίζω και συνέρχομαι, θα με δείτε ξανά στα ίσα. Δεν το καταλάβετε πάντως, γιατί και το καλοκαίρι που ήμουν με αυτά τα 2-3 κιλάκια παραπάνω, μου λέγατε ότι έχω δυνατήσει πολύ. Δεν πειράζει, εγώ θα το ξαναπάρω. Εγώ θα το καταλάβω κατευθείαν. Άμα σε δω να τρως εδώ και να πέφτεις πάνω στο φαγητό, τελειώσαμε. Μα μόνο η καψερή μόνο το μυρίζει, μωρέ. Καψερή, όχι ρε και καψερή η γυναίκα. Καψερή, περιμένει κόσμο απέναντι στο σαλόνι. Πού θα πάω, μασώντας. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Περιμένει λαός. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το φαγητό. Βγάλε το φετούλα, ρε φίλε. Βγάλε λίγο φετούλα, μη μου τον αφήσει και μου πάθει τίποτα. Όχι, βέβαια, εγώ εδώ. Α, το τρώμε ολοκληρωμένο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το βάζω αυτό όλο. Ναι, ναι, το περίμενα θα μου ζητήσει. Με ρωτάγανε, καλά, όπου με είδε, γιατί με είδε πολλοί κόσμο τώρα το Σαββατοκύριακο και κυκλοφόρησα πολύ. Με ρωτάγανε για τα κρυφή, το πιστεύει. Μου λέγανε, Ελένη, πες μας λίγο, γιατί δεν τα έχουμε δοκιμάσει.